Ένα έργο που διπλασιάζει τη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά δίνει λύση στο πρόβλημα των οσμών και εξασφαλίζει νερό άρδευσης μέσα από ειδική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, δρομολόγησε και υλοποιεί η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΒΑ και τον ΟΑΚ. Άρα στην ουσία είναι ένα τριπλό έργο, σύνθετο έργο, το οποίο συγχρόνως θα αυξήσει την επεξεργασία των λιμάτων για 40.000 ισοδύναμους κατοίκους ακόμα. Αυτό θα έρθει να ανακουφίσει το σύστημα, το οποίο ήταν ήδη κορεσμένο και όπως ξέρετε είχε κορεστεί πολύ νωρίτερα από το χρόνο που είχε προβλεφτεί στην αρχή του μελέτη. Το έργο εγγυάται ότι θα υπάρχουν οι πλέον αυστηρές προδιαγραφές στο νερό το οποίο θα παράγεται, θα πηγαίνει σε συγκεκριμένο δίκτυο διαχωρισμένο και σε διαχωρισμένα ταμιευτήρα, αποκλειστικό ταμιευτήρα. Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος με το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και δημιουργία ειδικού ταμιευτήρα και δικτύου για το νερό των λιμάτων που θα επεξεργάζεται για να επαναχρησιμοποιηθεί στην άρδευση καλλιεργιών. Έρχεται σήμερα το έργο αυτό, το οποίο αναβαθμίζει τη λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης, πολλαπλασιάζει την δυναμικότητα, προσθέτει 40.000 ισοδύναμους κατοίκους και ξεπερνάμε τις 100.000 με τα πρόσθετα συστήματα και παράλληλα δείχνει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στον φυσικό πόρο, το νερό, το οποίο δεν είναι για πέταμα. Θα εξυπηρετήσει και ένα βασικό, την ανάπτυξη περαιτέρω του τουρισμού μας. Τουρισμό όμως είναι βαριά βιομηχανία και στην προσπάθεια που κάνουμε να ανταποκριθούμε όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στον πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό αυτών των δύο σήμερα. Παράλληλα, καταφέραμε και περιορίσαμε τις οσμές στο εργοστάσιο και με κάποιες παρεμβάσεις που κάναμε στα ευρύτερα δίκτυα στην αποχέτευση μπορέσαμε και μειώσαμε το δυσμενές αυτό φαινόμενο. Το έργο που θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, όχι μόνο λόγω προϋπολογισμού αλλά και λόγω αντικειμένου, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα της επεξεργασίας των λιμάτων σε όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, από το Κολυμπάρι μέχρι τα Χανιά. Τους επόμενους τρεις μήνες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και μέσα σε δύο χρόνια το έργο πρέπει να έχει παραδοθεί.